και τα λακτίσματα. Πάντως ο Σταυρόπουλος έχει πολλές δυνατότητες. Και μόνο πάντως που μπαίνει στο ρίγκ με το Σταυρόπουλο, μπράβο του. Άστα με τι θα γίνει, μπορεί να κερδίσει, μπορεί να χάσει. Οπωσδήποτε. Ο Σταυρόπουλος έχει τρομερές δυνατότητες. Πολύ καλός, πολύ καλός. Έχω αρκετό καιρό να το δω. Όσο τον έβλεπα τον Σταυρόπουλο, σε ένα πράγμα που διαφωνούσε ήταν ότι δεν σκεφτόταν πολύ πάνω στο ρίγκ. Έπαιζε πολύ ανέμελα και πολύ ενθουσιώδης. Χωρίς να έχει αγαπημένος του κόσμου τακτική. Ναι, όντως, φυσικά. Τώρα όμως πιστεύω και στα χέρια του Νίκου του Ασκητή, του παλιού και καλού μου φίλου, ο οποίος ήταν παίκτης, ο οποίος... Και αντιπάλους, έτσι, αρκετές φορές. Εντάξει, μπα όχι, μία και μοναδική. Πάντα στο ρίγκ. Μία και μοναδική. Μία και μοναδική. Μία και καλύτερα. Ναι. Αλλά εκατοντάδες φορές στις προπονήσεις μαζί. Λοιπόν, ο Νίκος πιστεύω ότι θα βοήθησε τον Σταυρόπουλο να αρχίζει να σκέφτεται μες στο ρίγκ. Σκέφτεται και να βάζει και τη στάτηση. Και να εκμεταλλεύεται καλά τα σωματικά του προσόντα. Όχι, είναι και από τους δύο. Πολύ καλό του Σοκόλη. Το αριστερό κροσέ του Σαβόνι. Παραπατάει ο Σταυρόπουλος. Ήταν αναμενόμενο. Μπήκανε πολύ δυνατά και οι δύο. Ποιος θα φάει το μεγάλο χτύπημα. Κάποιος η μύτη του. Σκίστηκε και στο φρύδι ο Σταυρόπουλος. Μπράβο του Σοκόλη πάντως. Αυτό είναι παιδιά τον Όλυμπιτς, πραγματικές μάγκες είναι για σήμερα. Βίκτορα δεν με εκπλήσει. Το Σοκόλη το ξέρω ότι είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί και δυνατό παιδί. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να υπερτερεί και λίγο σε βάρος. Στο βάρος έναντι του Σταυρόπουλου. Ξεζαλίστηκε σίγουρα ο Σταυρόπουλος. Αλλά... Πολύ καλό του Σταυροπουλού. Πολύ καλό το αριστερό κροσέ. Αμέσως απαντάει. Είναι απρόβλητος. Ο Αλέξανδρος είναι απρόβλητος. Και είδαμε εδώ ότι χρησιμοποιήσε λίγο και η πάλι από τα γιους. Σταυρόπουλος παρασύρθηκε να χτυπήσει τον αντίπαλό του έδαφος. Ναι. Αμέσως ο Κόλλης αμήνθηκε με τα χέρια ψηλά. Βλέπουμε από κοντά το καλό σκίσιμο που έχει ο Σταυρόπουλος. Είμαι κατά πώς θα μπορέσει να συνεχίσει πάντως πάλι με αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι θέμα, είναι στην κρίση οπωσδήποτε του γιατρού. Πολύ καλός γιατρού. Αγώνας για τους δύο. Πρέπει να μην παρασταθεί ο Σταυρόπουλος και χαλάσει το παιχνίδι από άσχημη αντίδραση. Πολύ δυνατός. Είναι δυνατός τώρα. Αυτός είναι στην πλεονεκτική θέση. Αυτό ήταν κίνηση τακτικής από τον Σοκόλη, πέταξε τη Μασέλα για να πάει τις ανάσες. Είναι και αυτό μέσα στην εμπειρία. Βέβαια. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα είναι... Αν είχε Μασέλα play safe, δύσκολα θα πέσει. Κολλάει η προστασία εκεί. Πολλές ανταλλαγές. Στην ίδια κατάσταση πάλι και οι δύο. Τέλος του γύρου. Τέλος του γύρου. Ένα χειροκρότημα στο τέλος, βλέπουμε ένα εκπληκτικό αγώνα τα παιδιά. Να τους βοηθήσουμε όλοι. Έξω από το ρίγκ είναι φίλοι, μέσα στο ρίγκ δίνουν όλη την ψυχή του. Και είναι καλό το σκίσιμο εκεί. Να ευχαριστήσουμε το ελληνικό μεσοδοβολείο Εν Λευκό, στα Γάτο Πατήσια, Χαρνών και στρατηγού Καλάρη 4. Βλέπουμε εδώ. Τις μάγες, κάπου εδώ θα είναι το κροσέ που πιάνει ακριβώς το σαγόνι. Πολύ δυνατό. Οι δύο πάντως έφυγαν χτυπήματα εδώ. Να το κροσέ, έφυγε μαζί. Πολύ δυνατό, ναι. Ακριβώς το σαγόνι. Και η απάντηση και του Σταυρόπουλου. Σίγουρα βέβαια στον πρώτο, στον knockdown του Σταυρόπουλου
Το ότι το πήγε ο γιατρός στη γωνία να του ελέγξει το φρύδι ήταν αυτό που του έδωσε το περιθώριο να συνεχίσει. Που πρόλαβε και πήρε τις ανάσεις. Και αμέσως απάντησε με το ίδιο νόμισμα. Νίκο, ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος εδώ. Λίγο πριν είδαμε και τον Νίκο Σοκόλη. Σκληροί αθλητές και οι δύο, νομίζω ότι θα έχουμε ακριβώς το ίδιο. Έμπειρους προπονητές. Την ίδια ακριβώς συνέχεια και σε αυτό το γύρο. Κίνησε πάντως και ο γύρος δυνατά. Πιο επιθετικός ο Σταυρόπουλος. Έτσι. Καλό το δεξί το ίσιο. Λίγο να περάσει το αριστερό, πολύ καλά στους αγώνες του. Το δεξιά πρέπει κατά τη θέση. Απατάει ο Σοκόλης. Πάντως δεν ξεχωρίζει ότι ο Σοκόλης προέρχεται από μυστική μάχη. Ναι, πραγματικά. Είναι αυτό που σου είπα, τον είδα μέσα ότι όντως ξέρει καλά το σχεδιασμό. Το χεριό και το ποδιό. Έχει εδώ ένα πόδι. Σταυρόπουλος δείχνει πάντως πιο... και πιο επιθετικός και σε πιο καλή φυσική κατάσταση. Πολύ καλό για το φυσικό. Το δεξί δεν έπιασε πολύ καλά. Ευτυχώς και το Σταυρόπουλο. Έμπειρος ο Σταυρόπουλος κυνηγάει. Ο ίδιος τον δυνατήσει κάτι καλό. Πάλι. Κουρασμένος ο Σοκόλης. Ναι, επίτηδες πέταξε τη Μασέλα πάλι. Κουρασμένος. Κανονικά. Μπράβο. Δίνει, έτσι. Σωστό. Πολύ σωστό. Ή θα μπορούσε να το μετρήσει νοκντάουν. Ή θα μπορούσε να το μετρήσει νοκντάουν. Το κατάλαβε ο Αλέξανδρος. Φυσικά ότι είναι πολύ κουρασμένος ο Κόλλης. Πολύ καλό παιχνίδι παρασκευή. Πολύ ανοιχτό, πολλά χτυπήματα. Πιέζει εδώ ο Σταυρόπουλος, απαντάει ο Σταυρόπουλος ξανά. Πιέζει ο Σταυρόπουλος, πολλά χέρια. Για μια ακόμη φορά όπως και στο πρώτο γύρο το καμπανάκι ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή για να πάρουν ανάσα οι δύο αθλητές και να συνεχίσουν πάλι το σκληρό παιχνίδι. Πάντως ο Σταυρόπουλος, παρόλο που αιμορραγεί, έχει δεχτεί και αυτά τα χτυπήματά του, κυνηγάει, πιέζει ασφυκτικά. Ναι, ναι, ναι. Ψυχολογία και όλα, όλα για τον κόσμο, έτσι, όλα για το θέαμα, για το αποτέλεσμα, για τον νοκάουτ. Όλα για την νίκη είναι, Βίκτορα. Για την νίκη, βέβαια, τι άλλο. Γιατί αυτή είναι η ανταμοιβή στον αθλητή. Βλέπουμε εδώ τα στιγμιότυπα δεύτερου γύρου. Πολύ καλό το πόδι πέρασε. Ακριβώς. Ο Σταυρόπουλος όμως πολύ γρήγορα επανέρχεται. Πολλά χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, κόκκινα γάντια, μαύρο σόρτ, στη γωνία ο Νίκος Ασκητής.
Σοκόλης, άσπρα γάντια, στη γωνία. Δημίζει Μητρίδη. Να δούμε τι θα δούμε. Σταυρόπουλος, γιατί έχει περισσότερες δυνάμεις.